θυμάμαι, λίγα θα πω, το 1942. Μας πήρε ο πατέρας μου και μας πήγε σε ένα ελεύθερο χωριό του Ταϊγέτου τότε, την Καστάνια. Ήμουνα το 42 10 ετών. Θυμάμαι τα πάντα. Ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλληλοβοήθεια, αγάπη, πολιτισμός, λογοτεχνικές βραδιές, τα πάντα, χωρί, διασκέδαση, οικογένειες εχθρικές μεταξύ τους χρόνια ολόκληρα συμφιλιώθηκαν. Οι γυναίκες είχαν ενεργό ρόλο και οργανώθηκαν στην εθνική αλληλεγγύη και βοηθούσαν πάρα πολύ την επιμελητία του Αντάρτη. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ακρίβεια, πληθωρισμό που μας τρώει όλη τη σύνταξή μας. Μην περιμένουμε καλυτέρευση. Η καπιταλιστική κρίση θα μας φέρει νέα δεινά. Μας χορτάσανε υποσχέσεις. Τι υποσχέσεις? Ψεύτικες. Μας είπε ο Μιζωτζάκης ότι θα δώσει 250 ευρώ επίδομα τα Χριστούγεννα. Όχι βέβαια σε όλους. Πάνω από 800, εμείς είμαστε οι πλούσιοι. Και τι πλούσιοι που δεν μας φτάνουν, ίσα ίσα το ρεύμα πληρώνουμε. Το χέρι μπαίνει βαθιά στην τσέπη αλλά δεν βγάζει τίποτα. Φεύγουνε όλα στα σούπερ μάρκετ, δεν μας παίρνει δραχμή. Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Όπου βραθείς και όπου σταθείς, όλες οι γυναίκες διαμαρτύρονται ότι δεν βγαίνουμε οικονομικά. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Τι πρέπει να γίνει? Αγώνας! Μόνο με αγώνα μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Γίνονται πολλές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για την ακρίβεια, για την υγεία, για την παιδεία, για τον πόλεμο αυτό της Ουκρανίας τώρα που θέλουμε να στέλνουμε και βοήθειες με πυρομαχικά. Λοιπόν, γιατί δεν κατεβαίνουμε όλοι σε αυτές τις πορείες να βουλιάξει η Αθήνα? Γιατί να καθόμαστε στο καναπέ και να λέμε πω τι θα κάνουμε και πώς θα το βγάλουμε πέρα? Να αντισταθούμε, να ξεσηκωθούμε, να αγωνιστούμε. Αγώνας χρειάζεται. Ο Λιβαδίτης ένα έργο που λέει, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις να αγωνίζεσαι ούτε στιγμή για την ειρήνη και το δίκαιο. Αγώνας λοιπόν! Μάης 1948, έκτακτο στρατοδικείο Τρίπολης. Κάποια στιγμή ο συνήγορός μου κύριος Δαγκλής είπε, «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Του τονίζω πως δεν επιθυμώ υπεράσπιση σε αυτό το στυλ. Ο πατέρας μου είχε μόνο προτερήματα και όχι αμαρτίες. Ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Ναι, γι' αυτό παράτησε τα παιδιά του στον δρόμο για να οργανώσει καινούριο Αντάρτικο στο βουνό. Ο πατέρας μου δεν σκόπευε να πάρει τα βουνά. Όμως γι' αυτό φρόντισε το παρακράτος, οι χίτες, οι δοσύλλογοι, οι σκοτεινές δυνάμεις που με την προτροπή των Άγγλων εξαπέλυσαν το άγριο εξοντοτικό διωγμό εναντίον κάθε αριστερού, κάθε αντιστασιακού, κάθε κομμουνιστή και κάθε στενού ή μακρινού συγγενή. Τέλος του 45, ο πατέρας μου απολύθηκε από τις φυλακές Γηθίου γιατί δεν τον βάραινε καμία καταγγελία και καμία μήνυση. Επειδή τους αριστερούς αποφυλακισμένους τους σκότωναν έξω από τις φυλακές, τον συνόδευσε μέχρι το σπίτι μας με αυτόματο όπλο στο χέρι ο αρχιφύλακας των φυλακών, προσωρινός μας συγκάτοικος, Μίτσος Παντελεάκης από την Καλαμάτα. Την ίδια ακριβώς βραδιά, οι ανωτέρω δυνάμεις μπήκαν στο σπίτι μας να σκοτώσουν τον πατέρα μου. Πρόλαβε και πήδησε από το παράθυρο στη διπλανή στέγη και τους έφυγε. Σκυλιάσανε. Μου έδωσαν μια μπουνιά στη μούρη, ίσως και με το κοντάκι του όπλου, γιατί μου έσπασαν το διάφραγμα της μύτης. Λιποθύμησα. Τη μάνα μου την κρατούσαν με το όπλο στον κρόταφο να τους πει που πήγε. Τότε μας έσωσε ο Παντελεάκης. Βγήκε από το δωμάτιό του με το αυτόματο. Έριξε μερικές ρηπές στον αέρα και τους λέει έξαλλος. Ξεκουμπιστείτε και σας σκοτώνω όλους. Αυτός που θέλετε σας ξέφυγε, πήδησε από το παράθυρο. Πηγαίνετε να τον βρείτε.
Τι σας φταίνε οι γυναίκες? Τι σας φταίνε το κοριτσάκι που δεν ξέρω αν ζει? Εμένα εννοούσε. Όταν τους είδε καλά και τους αναγνώρισε, τρελάθηκε. Ήταν κρατούμενοι δοσύλλογοι. Εγώ κρατάω τα κλειδιά της φυλακής και εσείς βγαίνετε τα βράδια και σκοτώνετε ανδόους ανθρώπους. Έσχος! Πήγε το πρωί στον εισαγγελέα, τα είπε όλα και έδωσε την παραίτησή του. Σε λίγες μέρες έφυγε, δεν τον ξαναείδαμε. Έτσι ο πατέρας μου αναγκαστικά βγήκε στην παρανομία. Εγώ υπέφερα από τη μύτη μου. Έκανα δύο εγχειρήσεις. Σταμάτα! Μαζάλισες! Εγώ ζήσα και χειρότερα, αλλά δεν θέλετε να τα ακούτε. Έχουμε μπροστά μας μία επικίνδυνη κομμουνίστρια. Έναν ύπουλο εχθρό. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε το κράτος από τέτοια μοιάσματα. Γι' αυτό και ζητώ την εσχάτη των ποινών. Ούτε κατάλαβα πως ζήτησε τη θανατική μου καταδίκη. Είπες κατηγορούμενη πως εξαναγκάστηκε να ξαναβγεί στο βουνό ο πατέρας σου. Δηλαδή, για δεύτερη φορά έβγαινε στο βουνό. Βεβαίως, κύριε Στρατοδίκα. Στην κατοχή, την εποχή της ηρωικής εθνικής αντίστασης, πού θα ήταν? Όλη η οικογένεια ήμασταν στο βουνό. Ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος του ΕΑΜ. Ήταν όμως και κομμουνιστής. Ναι, ήταν και είναι. Και το λες με περηφάνεια? Ναι, γιατί ήταν πατριώτης. Πολέμησε τον κατακτητή. Δεν ήταν συνεργάτης του να ντρέπομαι. Αρκετά. Δεν κρατάς ούτε τα προσχήματα για να σώσεις τη ζωή σου. Δηλαδή θέλετε να σας αραδιάζω ψέματα? Θέλαμε να έχεις επίγνωση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εκτός νόμου και όποιος υποστηρίζει ή περιθάλπει ή συμμετέχει σε αυτό καταδικάζεται σε θάνατο βάσει του νόμου. Εκτός από τις τραγικές στιγμές των εκτελέσεων, οι φυλακές Αβέροφ ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Νομίζω πως ό,τι μόρφωση διαθέτω οφείλεται στα πέτρινα πανεπιστήμια των φυλακών. Διψασμένη για μάθηση, έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα, μέρα νύχτα με ένα βιβλίο στο χέρι. Η Νίνα, η μικρότερη φυλακισμένη, μόλις 13 ετών, μου λέει: «Σε μισώ, γιατί όλες μου λένε, για δες πως διαβάζει η Θηνούλα. Εγώ προτιμώ να κάνω τσουλήθρα στην κουπαστή της σκάλας παρά να διαβάζω». Ήταν έξυπνο κορίτσι, αλλά και ζωηρό. Στην Καλυθέα ήμασταν στον ίδιο θάλαμο. Το βράδυ που ανοίγαμε τα ράτζα, στη μέση του θαλάμου, ανέβαινε ψηλά στα τρίκλινα, άνοιγε τα χέρια της και έπεφτε με δύναμη στα ράτζα. Έλεγε ότι δίνει βουτιές στη θάλασσα. Φοβόμαστε μη σκοτωθεί. Δεν άκουγε όμως τίποτα. Ευτυχώς τελείωσε η ποινή της. Τα 2 χρόνια που είχε δικαστεί από το έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας στα 12 χρόνια της για προκηρύξεις. Στο δικαστήριο την πίεσα να πει πως μετανιώνει για ό,τι έκανε. Μα δεν μετανιώνω τίποτα. Σε δεδομένη στιγμή τα ίδια θα έκανα. Και έτσι δικάστηκε ένα παιδί 12 χρόνων. Μήπως κι εγώ δεν δικάστηκα για πράξεις που δήθεν έκανα σε ηλικία 14 ετών, σε ισόβια, με αρχική πρόταση σε θάνατο? Αναφέρομαι συχνά στον πατέρα μου. Στην ουσία σκιαγραφώ τη ζωή και τη δράση των κομμουνιστών που αγωνίστηκαν και δώσαν τη ζωή τους για τα υψηλά ιδεώδη του ανθρωπισμού και τα οράματα για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση. Μια κοινωνία σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Άργησα πολύ να γράψω τη βιογραφία μου, αλλά δραματικά γεγονότα σημάδεψαν τη ζωή μου και δεν είχα ούτε το χρόνο, ούτε το κουράγιο. Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Όταν οργιάζει η παραχάραξη της ιστορίας, κυρίως του ανεπανάληπτου λαϊκού στρατού, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, οφείλω να αφήσω αυτή την παρακαταθήκη στις 4 εγγονές μου, στη νεολαία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.